Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018, ώρα για Μπλε Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρήμψη του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Θα τρέξουμε γιατί δεν έχουμε σήμερα πάρα πολύ ώρα στη διάθεσή μας. Αλλά έχουμε ετοιμάσει δύο συνεντεύξεις, έχουμε τα θέματά μας. Θα τα βολέψουμε, θέλω να πιστεύω. Ρίξα μας καμιά πενιά, Βασίλη. FM καινούν το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Blue Libero, papaki.yahoo.gr, το email της εκπομπής. Στα ποδοσφαιρικά είναι να γίνει και σήμερα ένα ραντεβού για να δούνε οι διοικούντες του ποδοσφαιρικού τμήματος το πόσα χρήματα μπορούν να μαζέψουν. Θυμίζουμε την ατάκα, μία από τις πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες δηλώσεις τοποθετήσεις του Προέδρου του Ηρακλή, του Νίκου Βαφιάδη, εδώ στην ώρα για Μπλε την προηγούμενη εβδομάδα, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, που είπε ότι απαραίτητος μέχρι 15 Ιουλίου, σε 6 μέρες από τώρα, πρέπει αρχικά να βρεθούν οπωσδήποτε 50.000 ευρώ. Το ποδόσφαιρο που εξακολουθούν και είναι σε αναζήτηση χρημάτων, εσόδων, γι' αυτό και είπαμε θα γίνει αυτό το ραντεβού και αύριο υπάρχει ΔΣ, σχεδόν κάθε Τρίτη γίνεται, στην Μίκρα. Τα διαρκείας είναι στη διάθεση του κόσμου, στο Κατσάνιο, και καθημερινές από Δευτέρα Παρασκευή και το Σάββατο από τις 10 ως τη 1, θυμάμαι καλά, στη μπουτίκ του Γυμναστικού Συλλόγου στο Κατσάνιο. Για το μπάσκετ είχαν ευκαιρία σήμερα να μιλήσω εκτός αέρα με τον προπονητή του Ηρακλή, τον κύριο Λευτέρη Χατζηκυριακίδη, ο οποίος μου επιβεβαίωσε ότι συμφώνησε προφορικά με τον Θόδωρο Δρακόπουλο, το πρόεδρο του μπασκετικού τμήματος της ανδρικής ομάδος μπάσκετ του Ηρακλή, για να παραμείνει στην ομάδα ως πρώτος προπονητής. Δεν έχουν πέσει υπογραφές ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά υπάρχει μια προφορική συμφωνία. Πριν καιρό κάνανε περίπου ένα μήνα να μιλήσουνε. Μιλήσανε τις τελευταίες μέρες, τα βρήκαν, έκανε πολύ μεγάλη υπομονή ο κ. Χατζηκυριακίδης και δικαιώθηκε, καθώς ο κ. Δρακόπουλος από ό,τι φαίνεται εξακολουθεί να επιθυμεί μάλλον τη συνέχιση της συνεργασίας. Οπότε ξαναλέμε την μπασκετική είδηση που θέλει το Λευτέρη Χατζηκυριακίδη να συνεχίζει στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας του Ηρακλή. Απομένουν οι υπογραφές και οι ανακοινώσεις. Έχουν χαθεί αρκετοί καλαθοσφαιριστές, γιατί η μεταγραφική στόχη του Ηρακλή έχουν χαθεί και στη συνέχεια θα δούμε τι άλλο θα προκύψει. Έχουμε στη γραμμή μας όμως τον ποδοσφαιριστή του Ηρακλή, τον Βασίλη Παπαδόπουλο, ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε την συνεργασία του με την ομάδα. Βασίλη, καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλησπέρα. Και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Για το μπάσκετ βέβαια τώρα ανέφερα την είδηση για τον κύριο Χατζηκυριακίδη. Αυτό που θέλω για το μπάσκετ θα σου το πω μετά, γιατί είσαι και γνωστός μπασκετικός. Να ξεκινήσουμε μετά του ποδοσφαίρου. Ήταν κάτι φαντάζομαι που φάνηκε και στην πράξη ότι το θέλατε και οι δύο πλευρές, έτσι, να συνεχιστεί η συνεργασία σας. Ναι, από τη μεριά μου τουλάχιστον ήταν σαν πρώτη προτεραιότητα το να μείνω εδώ πέρα. Από ό,τι φάνηκε και από την πλευρά της ομάδος, και είμαι χαρούμενος, όλα πήγανε καλά. Και δεν πήρε και πάρα πολύ χρόνο όλο αυτό, έτσι? Εντάξει, από τη στιγμή που μείναμε ευχαριστημένοι και εγώ από τη μεριά μου και η ομάδα με αυτά που είπαμε, δεν υπήρχε λόγος να το καθυστερήσουμε παραπάνω. Mm-hmm. Έπρεπε να κλείσει το θέμα όπως πρέπει, να είμαι και εγώ χαλαρός το καλοκαίρι, να μην ψάχνω να μην κάνω, και η ομάδα για το ρόστερ. Βασίλη, αλήθεια, πόσο έπαιξε ρόλο για σένα το ότι κάποια παιδιά, συμπαίκτες του, με τους οποίους έχετε πάρα πολύ καλές σχέσεις, είχατε δημιουργήσει μια οικογένεια, έχετε δημιουργήσει μια οικογένεια, ήσασταν πάρα πολύ δεμένοι, κάνατε πρωταθλητισμό, τα καταφέρατε, ανεβήκατε και κάποια παιδιά πριν από σένα συνέχισαν στην ομάδα. Έπαιξε αυτό ρόλο και για την δική σου απόφαση? Εντάξει, προφανώς έπαιξε ρόλο. Εντάξει, δεν θα πω τον σημαντικότερο ρόλο, γιατί αυτά στο ποδόσφαιρο ξέρεις πως συναλλάζουν. Την μια μέρα είσαι, την άλλη δεν είσαι. Γιατί και να σου πω ότι έμεινα για τα παιδιά, μπορεί σε δύο μήνες να μην είμαι εγώ στην ομάδα ή να μην είναι κάποια παιδιά. Ναι. Οπότε ασφαλώς χαίρομαι που μείναν τα παιδιά, που θα είμαι με γνωστά πρόσωπα στα αποδυτήρια, φίλους μου, γιατί όλοι είναι πολύ φίλοι μου τα παιδιά, κάνουμε πολύ καλή παρέα. Περισσότερο ρόλο έπαιξε το πόσο με ήθελε η ομάδα και αυτά που είπα με τους ανθρώπους της διοίκησης,
γιατί αυτοί με πείσανε. Και το οικονομικό δεν το βάζω καν, δεν ήταν στους στόχους μου το οικονομικό. Mm-hmm. Πιο πολύ αυτά που μου είπανε και ο τρόπος που μου το είπανε από την πλευρά της διοίκησης. Οπότε αυτό ήταν ο σημαντικότερος λόγος που με έκανε να μείνω. Είναι αυτό που λέμε σε κέρδισαν, έτσι, με τα λεγόμενά τους. Ναι. Είναι άνθρωποι σοβαροί, μετρημένοι. Δεν είναι άνθρωποι σαν αυτός που είχε συνηθίσει να έχει ο Ηρακλής, που λέγανε μόνο λόγια, λόγια, λόγια και δεν κάναν πράξεις. Ναι. Αποδείξαν ότι κάνουν και πράξεις αυτοί και δεν λένε πολλά λόγια, όπως πρέπει να είναι πάντα στο ποδόσφαιρο, ειδικά σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής. Και αυτό ήταν το σημαντικότερο για να έρθει η συμφωνία. Ξέρεις, έχεις πολύ μεγάλο δίκιο, γιατί θυμάμαι όχι πολύ μακριά χρονικά, πριν 2 χρόνια στην πρώτη εθνική κατηγορία, στη Super League, ποδοσφαιριστές του Ηρακλή να λένε ότι έχουμε να δούμε τη διοίκηση 6 μήνες. Έχει να έρθει κάποιος από τη διοίκηση να μας μιλήσει 1 χρόνο. Είχαμε τέτοια φαινόμενα και επαναλαμβάνω, δεν είναι πολύ μακριά, είναι 2 χρόνια πριν. Και αυτό που λες τώρα έχει τη δική του σημασία, για το ότι νιώθεις κάποιους ανθρώπους κοντά σου, έτσι, πέρα από τον προπονητή, πέρα από τους συμπαίκτες σου, πέρα από τα αποδυτήρια. Εννοείται, και έτσι πρέπει να είναι. Είναι καλό το ότι οι άνθρωποι της διοίκησης είναι άνθρωποι που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, οπότε ξέρουν πώς να φερθούν και πώς να συμπεριφέρονται σε ποδοσφαιριστές, όπως θέλανε να τους συμπεριφέρονται οι αντίστοιχοι διοικούντες τους. Και είναι κάτι πολύ καλό. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Είτε έρθει είτε δεν έρθει κάποιος μεγάλο μέτοχος, μακάρι να συνεχίσει η διοίκηση έτσι. Γιατί είτε είμαι δεν είμαι εγώ, είτε είμαστε δεν είμαστε εμείς, τα πρόσωπα δεν είναι η ομάδα. Η ομάδα είναι ο Ηρακλής και γι' αυτό πρέπει να συνεχίσει και να μπει σε έναν καλό δρόμο. Και όχι σε δρόμους που ήταν τόσα χρόνια η ομάδα. Mm-hmm. Με τον ίδιο προπονητή, με υλικό αρκετά μεγάλο σε αριθμό σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή ένας βασικός κορμός έχει μείνει. Αρκετά παιδιά από εσάς έχουν ανανεώσει, έχουν παραμείνει στην ομάδα. Και με τις όποιες προσθήκες γίνουν, που θα γίνουν, έτσι, μεταγραφές είναι αυτές, κάποιες θα συμβούν. Τι είναι αυτό που σκέφτεσαι, τι είναι αυτό που θα ήθελες να κάνει η ομάδα φέτος? Άλλο το ότι σκεφτόμαστε, άλλο το ότι θέλουμε και άλλο τι θα γίνει. Και άλλο και το τι γίνεται στο τέλος. Ναι, σωστά. Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω μεγάλα λόγια, γιατί δεν είναι ωραίο τον άλλες λόγια. Είναι πιο ωραίο να τα δείχνουμε στο γήπεδο όπως το δείχναμε φέτος και όπως θα κάνουμε και φέτος την καινούργια χρονιά που έρχεται. Mm-hmm. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι αν το πάρουμε από βάση ομάδος, η ομάδα πρέπει να πάει για πρωτάθλημα. Είναι ο μόνος στόχος. Δεν υπάρχει ούτε θα κάνω μια καλή πορεία ούτε τίποτα. Η ομάδα πρέπει να πάει να πρωταγωνιστήσει, να βγει, να κερδίσει την άνοδο, να διεκδικήσει την άνοδο. Θέλοντας και μη. Είσαι ο Ηρακλής, δεν μπορείς να πας για κάτι άλλο. Όποιος και να σε πει ότι πάω να κάνω μια καλή πορεία, είναι ψεύτη. Από εκεί και πέρα... Ή αυτό το κλισέ, Βασίλη, που λέμε κάθε παιχνίδι και στο τέλος θα δούμε και ό,τι καλύτερο και τέτοια. Κοίταξε, αυτό είναι το σωστό, να το έχουμε σαν πλάνο. Ναι. Δεν μπορώ να... Και εγώ τώρα θέλω η ομάδα να πάει να βγει. Πιστεύω ότι θα διεκδικήσουμε την άνοδο και θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Mm-hmm. Άλλο ότι πιστεύω, άλλο ότι θα γίνει. Πιο σημαντικό είναι να σου πω αυτό που πιστεύω από τη μεριά μου τουλάχιστον και από του προπονητή και της διοίκησης. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε σοβαροί, θα μιλάμε μέσα στο γήπεδο και όχι έξω από το γήπεδο. Για να καταφέρουμε το στόχο μας πρέπει να δουλεύουμε, να πιστεύουμε και να είμαστε αγαπημένοι. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Σίγουρα και είναι... Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα είναι καλά. Αυτό που πρέπει να κάνει η ομάδα θα το κάνει. Αυτό που θέλει ο κόσμος να δει θα το δει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς θα το κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε, με όλες μας τις δυνάμεις, από τη μεριά του προπονητή, των ποδοσφαιριστών, της διοίκησης. Και το καλό είναι ότι ο κόσμος θα δει προσπάθεια, θέληση και αγάπη για αυτό που κάνουμε. Και η ομάδα πιστεύω θα πάει εκεί που της αξίζει. Όπως το είδε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Από όλους. Εννοείται. Εντάξει, είναι άλλα τα μεγέθη, άλλες τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσει φέτος η ομάδα. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και φέτος. Πόσο, μιας και το ανέφερες, πόσο διαφορετικά τα περιμένεις τα πράγματα? Σίγουρα μιλάμε για πιο επαγγελματικά, υποτίθεται. Εντάξει, γιατί τώρα στην Ελλάδα μιλάμε είμαστε... για κατηγορία επαγγελματική. Φετινή κατηγορία, με περισσότερα ταξίδια, με άλλα δεδομένα. Ναι, φέτος θα έχουμε και το κύπελο που θα παίξουμε με μεγάλες ομάδες. Σωστά. Όπως είναι ο Ηρακλή, όπως είμαστε και εμείς μια μεγάλη ομάδα. Θα παίξεις με ομάδες αλφα-εθνικής, θα ξαναμπείς λίγο στο ελληνικό ποδόσφαιρο γιατί ένα χρόνο ήσουν στην αφάνεια. Θα παίξεις με αντίπαλους που είναι πιο ποιοτικοί από ό,τι έπαιζες φέτος, με ομάδες που έχουν κόσμο αρκετά περισσότερο από ό,τι είχαν οι ομάδες φέτος, με πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, με ομάδες που θα έχουν τον τρόπο τα όποια λάθη κάναμε πέρσι, αν τα ξανακάνουμε, να τα πληρώσουμε. Είναι πολύ διαφορετικά. Πιο σκληρό σαν πρωτάθλημα, πιο δύσκολο, πιο επίπονο, πιο βρώμικο, εξωαγωνιστικά. Θα είναι τελείως διαφορετικό. Όλα αυτά που αναφέρεις είναι
πάρα πολλές προκλήσεις και για σένα και για τους συμπαίκτες σου, έτσι, όλα αυτά που αναφέρεις. Εννοείται. Πρέπει να εγκληματιστούμε όσο πιο σύντομα και γρήγορα γίνεται στα δεδομένα και να μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε. Είτε είσαι στην κορυφή της επίθεσης, είτε είσαι πλάγια, Εντάξει, αυτό είναι ο προπονητής, το ξέρει, που θα με χρησιμοποιήσει. Είμαι και στον πάγκο, αυτό δεν το ξέρει. Εντάξει. Όπου κι αν είμαι, εγώ θα προσπαθώ, είτε δεξιά, είτε μπροστά, είτε τερματοφύλακας, όπου κι αν είμαι, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Επειδή... Γιατί το ποδόσφαιρο δεν μπορείς να πεις ότι παίζω σεντερφόρ και δεν παίζω αλλού. Σωστά. Άμα επειδή ήταν αυτό, η πρώτη φορά, Βασίλη, που σου συνέβη αυτό, σου συνέβη σε εισαγωγικά, έτσι μην παρεξηγηθώ, να αλλάξεις θέση. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια έπαιζες στην κορυφή της επίθεσης και ανταπεξήλθες. Έπαιξα και στην Κύπρο, έπαιξα ένα χρόνο στο Παραλίμνη δεξιχάφ. Α, έπαιξε και εκεί. Αλλά είναι διαφορετικό η αλφα-εθνική με την τρίτη κατηγορία. Αλφα-εθνική δεξιχάφ δεν χρειάζεται να γυρνάς τόσο πολύ να κάνεις άμυνες. Είσαι μόνο μπροστά, άλλοι χώροι, πιο μεγάλοι χώροι, διαφορετικό επίπεδο. Δεν είναι καμιά σχέση με την τρίτη εθνική. Αλλά ναι, έχω συνηθίσει να παίζω μπροστά, όπως λες. Αλλά δεν με πειράζει. Εγώ θέλω να παίζω, να βοηθά την ομάδα μου. Από εκεί και πέρα ο προπονητής θα πει που θα παίξω. Ήθελα να πω ότι αν κάποιος δεν ήξερε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια είσαι center forward, δεν θα έλεγε ότι δεν την έχει στη θέση. Κάθε άλλο. Εντάξει. Και assist υπήρχαν και καλές εμφανίσεις υπήρχαν. Εντάξει. Δεν ξέρω, εγώ προσπαθώ να δω το καλύτερο με αυτό. Αν τώρα αυτό φαίνεται ότι πήγαινα και καλά και έκανα, αυτό χαίρομαι που μου το λες. Καλά, αλίμονο. Ότι αναγνωρίζεται η προσπάθεια που έκανα. Αλίμονο. Όλο τον παιδί. Γι' αυτό και ήρθε το αποτέλεσμα που ήρθε και στο τέλος εύκολα, έτσι. Δηλαδή, μας ξεαγχώσατε στα μπαράζ πάρα πολύ νωρίς. Εντάξει, η ομάδα μας ήταν οι περισσότεροι παίχτες έχουν έρθει από Α' Εθνική, με εμπειρίες Α' Εθνική, με Β' Εθνική. Και όταν ήμασταν και σοβαροί και προπονημένοι καλά και μια οικογένεια όλοι μαζί, φάνηκε η διαφορά ποιότητας που είχαμε με τις άλλες ομάδες. Όλες αυτές τις μέρες... Ναι, παίζουν. Όχι, ήταν κάτι εύκολο, όπως λες, το τέλος, εν τέλει. Ναι. Εύκολο το κάναμε να φαίνεται, δεν ήταν εύκολο. Έτσι. Ήθελε πολλή προσπάθεια για να γίνει αυτό. Και στο τέλος φάνηκε στον κόσμο ότι ήταν κάτι εύκολο λόγω της σοβαρότητας που δείξαμε. Όλες αυτές τις μέρες που δεν υπάρχει αγωνιστική δράση, έχετε μιλήσει, επικοινωνείτε, να υποθέσω. Αυτή η οικογένεια που εμείς είδαμε από κοντά, οι παίκτες μεταξύ σας κτλ. Κοιτάξτε, δεν μπορείς να μιλάς με όλους. Έτσι. Όποιος πει ότι έχω καλές σχέσεις με όλους και ότι καλά, μιλάω άλλη με, άλλη άλλη με όλους, είναι ψεύτικο. Εγώ προσωπικά έχω μιλήσει με όλα τα παιδιά, με τα παιδιά που είμαι πιο κοντά. Μιλάμε τακτικά, βγαίνουμε και για καφέδες. Τώρα με έχεις πετύχει και με τον Κώστα τον Παναγιωτούδη, είμαστε για καφέ. Α, μια χαρά. Τα χαιρετίσματά μας. Θα του τα δώσω. Οπότε ναι. Προσωπικά εγώ μιλάω με αρκετά παιδιά. Ωραία και κοντεύει, πλησιάζει η μέρα που σιγά σιγά θα μαζευτείτε, θα κάνετε τις εξετάσεις σας, θα μπείτε και στο κλίμα με την πρώτη προπόνηση. Γιατί όσο καθόμαστε δεν είναι και το καλύτερο. Ναι, τα 3-5 πηγάδια σας περιμένουν μάλλον στην Άουσα. Μας περιμένουν. Οπότε εκεί θα έχετε πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά. Σου εύχομαι καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια στις διακοπές σου και με το καλό από κοντά στην πρώτη. Τώρα για το μπάσκετ, εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι αν ζορίσουν τα πράγματα, υπάρχει ο Βασίλης Παπαδόπουλος, μπορεί ο κύριος Δρακόπουλος με τον προπονητή να... Μπορεί, τον προπονητή της ομάδας να τον ενημερώσεις, ναι. Εσύ προσωπικά γιατί ξέρεις... Ξέρω, γι' αυτό το λέω, ναι. Έχω δει με τα ματάκια μου, αυτό είναι, έχω δει με τα ματάκια. Όταν ζορίσουν τα πράγματα, έχει κάποιον να δίνει ασίστ στο πεντάρι της ομάδας σου, να βάζει τα γαλάφια. Με το καλό. Αχρίαστος να είσαι. Μακάρι να πάνε όλα καλά και σ' αυτούς. Μακάρι, Βασίλη, γιατί ξέρεις ότι. Φαντάζομαι έτσι, γιατί ήρθες και σε κάποια παιχνίδια φέτος στο Ιβανόφι μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, ότι πονάει πολύ το ότι η ομάδα αυτή είναι στην Α2 8 ολόκληρα χρόνια. Έτσι είναι... Για όποιο σωματιστή που λέει είτε μπάσκετ είτε ποδόσφαιρο, η ομάδα πρέπει να είναι στην ανώτερη κατηγορία. Δεν το συζητάμε. Εννοείται. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα. Ωραία. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Βασίλης Παπαδόπουλος ανανέωσε πρόσφατα και τον φιλοξενήσαμε εδώ. Θα παραμείνει όπως και αρκετοί συμπαίκτες του που το έκαναν πράξη τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα το τελευταίο το είπαμε γιατί είχε γίνει φέτος, αν θυμάστε, μια γιορτούλα στο Ιβανόφιο που ο Βασίλης εντυπωσίασε και δεν κάνω πλάκα. Με τις μπασκετικές του ικανότητες, ειδικά στις βολές, αλλά και γενικότερα, σε εκείνο το διπλό μεταξύ ποδοσφαιριστών και καλαθοσφαιριστών. Γι' αυτό και το
το αναφέραμε στο τέλος. Φεύγουμε, αφήνουμε τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, πάμε στον Σταύρο Κόλκα, ο οποίος έρχεται ως ενημερωτική σφήνα από Ολλανδία, για να μας δώσει στοιχεία φιλικού που θα ξεκινήσει σε μισή ώρα. Σταύρο, χαίρετε. Καλησπέρα Γιώργο, από το Άπερντον της... Από ποιο? Άπερντον. Είναι μεγάλη πόλη. Στην αρχή, είναι, καλύτερα, θα... στην αρχή καλύτερα το είπες. Εντάξει, τώρα μπορεί να το ξεχάσω το δεύτερο πόλη. Έχω δει τόσες πόλεις, χωριά και κομμάτες εδώ πέρα που το τέλος θα χάσω... Δεν θα με παίρνετε το Google Map. Ναι. Δεν θα ασχολείται μαζί μου. Τέλος πάντων, εδώ πέρα σε ένα βροχερό περιβάλλον είναι η αλήθεια. Και εδώ βροχερό είναι το περιβάλλον, μην νομίζεις. Ναι, αφού όποτε φεύγω, απλά δεν είχα ενημερώσει τα. Ναι, έριξε πολύ πράγμα, έριξε πολύ πράγμα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δίνει το πιο ισχυρό του τεστ μέχρι τώρα στο διάστημα της προετοιμασίας. Στο δεύτερο διάστημα, το οποίο είναι και το καλό, γιατί εδώ θα δομηθεί η ομάδα καλύτερα, εδώ θα ετοιμαστεί καλύτερα για τους αγώνες με τη Βασιλεία. Πάμε γρήγορα να δώσουμε δεκάδες πρώτα για τη Στεάω Αβουκουρεστίου, με τον Βλάτκα από τα δοκάρια, Μπενζάρ, Μπαλάσα, Νεντέλκου και Φιλίπ είναι οι τέσσερις. Αμυντικοί, Τανάσε, Τζούνιο Μωράης, ο Μολουτάν που είναι μεταγραφή τωρινή, ο Μπενζάρ και ο Γκακά είναι οι μέση και μεσοεπιθετικοί και ο Γιαγκόλης είναι ο επιθετικός της ομάδας του Νικολάη Ντίκα. Πότε είχε παίξει ο Ηράκλειο αυτός? Τι εννοείς του Νικολάη Ντίκα? Προπονητής, Νικολάη Ντίκα είναι. Αλήθεια τώρα? Ναι, τι ψέματα σου πω. Ο Νικολάη Ντίκα, πρόσεξε, είχαμε πάει προετοιμασία το 2009 στην Αυστρία με αδερφό Γιάννη Πάγκο ήμουν δωμάτιο, με Προτάσο προπονητή, όπου τον βλέπουμε να περπατάει, έτσι. Το λέμε στην προετοιμασία ότι περπατάει. Μας κράζαν όλοι γιατί το μουντιαλικό το Ρουμάνο θέλαμε να το φάμε κτλ. Έρχεται πρώτη αγωνιστική στην Κομωτινή, Πανθρακικός Ηρακλής με δύο γκολάρες του Ντίκα, αν τη θυμάσαι. Γιατί δεν τα λέτε? Ναι, γιατί λέγατε ότι περπατούσε στην προετοιμασία. Μετά, βέβαια, μετά από εκείνο το μάτς εξακολουθούσε να περπατά ο Ντίκα όλη τη σεζόν, γι' αυτό και έφυγε. Το 9, το 9 ήταν. Το 9 με προτάσεις. Τώρα γίνεται ο προπονητής και άμα περπατάει και να σπέξει τον βρίζει. Έτσι συμβαίνει. Α, αυτό δεν το ήξερα το επεισόδιο. Είναι καιρό εκεί. Νομίζω πέρσι. Α, από πέρσι. Μάλιστα. Ναι. Αλλά Στεάω δεν βγάζει άκρη γενικά. Στεάω είναι ο Μπεκάλι, όλα τα άλλα είναι. Ναι, με τους Ρουμάνους βγάζει άκρη. Πλέον είναι FC Βούκουρεστ. Ρε το Ντίκα. Μάλιστα. Μάθαμε και κάτι. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ τώρα, 4-2-3-1 χωρίς φόρ, όσοι θυμάστε την Ρώμα τους Παλέτη με τον Τότι στην κορυφή, κάτι τέτοιο συμβαίνει σήμερα στον ΠΑΟΚ. Με τον Πασχαλάκη κάτω το δοκάρι, ο Μάτος στα δεξιά, ο Βιερίνια στα αριστερά, Κρέσπο και Βαρέλα στο κέντρο της άμυνας, Κάνιος Μαουρίτσιο δύο αμυντικοί χαφ, ο Καντούρης στο 10 δεξιά, ο Ρημιός αριστερά, ο Μπίσες Βαρκές στην κορυφή της πίθεσης, ο Δημήτρης Πέλκας. Αυτό είναι το σχήμα, κάτι να το επιβεβαιώσω κιόλας γιατί μας ήρθαν και τα χαρτιά τώρα. Ναι, αυτό είναι. Ένα 4-2-3-1, ένα 4-6-0 βασικά με ψευτοφόρ τον Πέλκα και πίσω του τον Καντουρί. Έχει ενδιαφέρον. Στο ποδόσφαιρο το σύγχρονο όλα τα σχήματα που δοκιμάζονται έχουν ενδιαφέρον μέχρι να τα δεις να παίζουν. Ή σε δύο ώρες θα λέμε πάρτε κανένα φόρμη γίνει μακελιό ή θα λέμε τι ωραίο και να μην παίξει ο Πρίγκεβης δεν έχει κάστανο. Αυτή είμαστε. Μετά το μάτς πάνε ρώτα τον Ντίκα. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Μπόσνιακ και τον Τούμα? Ο Τούμα ποιος ήταν εγώ? Ένας που ήρθε τότε με τα καράβια του Ρέμου. Με τα καράβια του Ρέμου, τι μου κίνησες τότε. Ναι. Προπονητή ποιον είχατε? Προτάσοφ λέμε ρε. Α, Προτάσοφ. Ναι. Προτάσοφ. Ο οποίος σταμάζει προπονητική μετά, ε. Ναι, τα παράτησε όλα. Τα παράτησε όλα. Φύγε, άντε φύγε. Φύγε, έλα, να τα ρε την παστίβηση. Ο Σταύρος με τη σφήνα του για να μας πει εντεκάδες για το μάτς που αρχίζει στις 8. Ο Νικολάη Ντίκα είναι προπονητής Στεάουα. Φοβερά πράγματα. Με Τούμα, Μπόσνιακ και τα άλλα παιδιά. Φοβερά πράγματα. Επίσης. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Blue Libero, μία λέξη. Blue Libero, παπάκι, yahoo.gr. Η Αυτόνομη Θύρα 10 έχει βγάλει πρόσφατα ανακοίνωση με αφορμή και τα διαρκείας για τη γυναική ομάδα μπάσκετ αλλά και για τα υπόλοιπα τμήματα. Ενημερώνουμε ότι η πώληση των διαρκείας συνεχίζεται και παραλάβαμε και εισιτήρια διαρκείας για το γυναικείο τμήμα μπάσκετ στην τιμή των 20 ευρώ.
Ο σύλλογός μας χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να δείξουμε για άλλη μια φορά τη στήριξή μας σε όλα τα αθλήματα. Η οικονομική ανάγκη είναι μεγάλη. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας έχει ξεκινήσει. Εμείς ενημερώνουμε όλο τον κόσμο του Ηρακλή που θέλει να προμηθευτεί ότι τα γραφεία του συνδέσμου μας στην πλατεία Αριστοτέλους θα είναι ανοιχτά μετά τις 8.30 καθημερινά και θα τα διαθέτουμε σε όλο τον κόσμο. Πρώτον, θα υπάρχουν εισιτήρια διαρκείας για το τμήμα ποδοσφαίρου στην τιμή των 70 ευρώ. Δεύτερον, θα υπάρχουν και εισιτήρια διαρκείας του τμήματος βόλεϊ στην τιμή των 50 ευρώ συνδεσμιακό. Τρίτον, επίσης προαιρετικό για όποιον θέλει, θα υπάρχει κουπόνι οικονομικής ενίσχυσης του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλή στην τιμή των 10 ευρώ. Ντούστα διαρκείας, στήριξη στο σύλλογο. Άντεξε η αγάπη μας ολόκληρο αιώνα, χαθήκαμε μέσα σε μια γαλάζια Βαβυλώνα. 80-11-17 και εγώ θα το φωνάζω όσο πιο δυνατά μπορώ. Επίσης, για όσους βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης ή Ελλάδος, υπάρχει δυνατότητα αποστολής με αντικαταβολή. Αυτή είναι η ανακοίνωση από την αυτόνομη θύρα 10. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο βόλεϊ να μιλήσουμε για ακόμα μια μεταγραφική κίνηση, μάλλον με μία ακόμα. Και συνήθως για τους παίκτες οι οποίοι φορούσαν στο παρελθόν τη φανέλα της ομάδος, δεν λέμε καλώς ήρθες, λέμε καλώς επέστρεψες. Οπότε στον Σωτήρη του Σωτηρίου, καλώς επέστρεψες, θα του πω. Και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλώς σας βρήκα. Είσαι καλά, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Δεν θέλω να σε μεγαλώσω, αλλά έχουν περάσει 10 ολόκληρα χρόνια από τότε που φορούσες τη φανέλα του Ηρακλή, με την οποία κατακτούσες και το πρωτάθλημα με Άντερς Κρίστιασον προπονητή. Μέσα στη Γλυφάδα ήτανε, με Παναθηναϊκό νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Μέσα στη Γλυφάδα. Πέρασαν 10 χρόνια. Ήρθα μικρός γι' αυτό. Αλήθεια, ήσουν πιτσιρικάς, το θυμάμαι, ήσουν μικρός. Ήμουνα, ναι, ήσουν 20 χρονών. Ήσουν 20 χρονών. Και ήταν ο πρώτος σου τίτλος σε πανελλήνιο επίπεδο. Το πρώτο σου πρωτάθλημα. Ακολούθησαν άλλα 4 βέβαια. Γερός να είσαι. Και πάρα πολλές διακρίσεις και κύπελα και League Cup και Super Cup σε μια γεμάτη δεκαετία, μέχρι που το στρογγύλεψες και είπες στα 10 χρόνια να ξαναγυρίσεις τον Ηρακλή. Έτυχε να ξαναγυρίσω στα 10 χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι συμβολικό αυτό. Αλλά ήθελα μακάρι να είναι, να σημαίνει κάτι. Ναι. Μακάρι. Μακάρι, μακάρι. Υγιείς να είμαστε όλη ομάδα και νομίζω όλα τα άλλα είναι πιθανό να τα κατακτήσουμε. Αλήθεια, πώς προέκυψε το φλερτ ξανά μετά από όλα αυτά τα χρόνια με τον Ηρακλή? Κοιτάξτε, ο Ηρακλής πάντα ήταν μια ομάδα, επειδή ήταν η πρώτη μου επαγγελματική ομάδα, την είχαμε στην καρδιά μου, είναι αλήθεια. Και τώρα προέκυψε, έμεινα ελεύθερος, είχαμε πρόταση από τον Ηρακλή, είχαμε μιλήσει με τον προπονητή και δεν το σκέφτηκα και πάρα πολύ, γιατί ήθελα να πάω στην ομάδα. Και έτσι έγινε πραγματικότητα. Νιώθοντας ότι είναι πλέον πιο όριμος από ποτέ, πιο έμπειρος από ποτέ? Για να σίγουρα, τώρα δεν μπορώ, είναι καμία σχέση η περίσταση αυτή που ήρθα τώρα από ό,τι είχα έρθει πριν 10 χρόνια, έτσι. Έχω περάσει πολλές ομάδες, τίτλοι, αγώνες, όλα αυτά μαζί είναι εμπειρία που νομίζω θα με βοηθήσουν και εμένα, όπως και τους συμπαίκτες μου που θα έχω, που είναι και εκείνοι πολύ έμπειροι, ώστε η ομάδα να φτάσει εκεί που θέλουμε όλοι. Βάζοντας τα κάτω, βλέπουμε ένα ρόστερ με πολύ καλή ελληνική μαγιά και εμπειρία, δηλαδή Προύσαλης, Σωτηρίου, σε προσθέτω, ο Αρμενάκης και ο Μπαμπαλιούτας, δύο παιδιά που είναι πολύ κοντά στο να ανανεώσουν και αυτά τη συνεργασία τους, μαζί με όλους τους υπόλοιπους να δημιουργήσετε ένα κράμα που, αν μη τι άλλο, γνωρίζεστε και πολύ καλά μεταξύ σας, έτσι, και από παρουσία σας και σε άλλες ομάδες. Σίγουρα, ναι. Νομίζω ότι οι υπόλοιποι παίκτες που είναι στην ομάδα που ανέφερες τώρα μπορούν να είναι σε οποιαδήποτε ομάδα της Ελλάδος θέλουν, έτσι. Ναι. Νομίζω όλες οι ομάδες τους θέλουν, τους έχουν στο ρόστερ, γιατί είναι πολύ ποιοτικοί και έμπειροι αθλητές που σήμερα δύσκολα θα βρίσκεις, νομίζω, στην Ελλάδα. Έπαιξε αυτό το ρόλο του και για τη δική σου απόφαση, να ξέρεις και ποιους συμπαίκτες θα έχεις? Σίγουρα, αυτό ήταν και αυτός ένας από τους λόγους που ήθελα να έρθω. Γιατί τους ξέρω και τους εμπιστεύομαι, έτσι, και ξέρω ότι σίγουρα θα είμαστε πολύ καλά. Τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια, ειδικά στο βόλεϊ είναι λίγο ρυψοκίνδυνο. 9 Ιουλίου είμαστε να ρωτήσουμε για στόχους, για προσδοκίες κτλ. Αλλά τι έχεις σε πρώτη φάση στο μυαλό σου? Και το λέω αυτό γιατί χρονικά καθυστερούν τα πρωταθλήματα στο συγκεκριμένο άθλημα. Αλλά εσύ ως έμπειρος αθλητής πλέον, τι μπορεί να επιθυμείς να πετύχεις με τον Ηρακλή? Κοιτάξτε, αρχικά πρέπει να κλείσει το ρόστερ της ομάδος, να κλείσουν όλα τα ρόστερ, ώστε να δούμε και τις άλλες ομάδες σε τι κατάσταση και ποιους παίκτες έχουν, ώστε να
μπορέσουμε να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε εμείς και τι στόχους θα βάλουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί τώρα δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν άλλες πολλές ομάδες δηλαδή στη Volley League, που πρέπει να δούμε και εκείνες σε τι κατάσταση βρίσκονται, ώστε να βάλουμε τους στόχους. Νομίζω ότι η διοίκηση ομάδος θέλει να έχει στόχους όσο δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στη Volley League και έπειτα στα play-off όλα είναι πιθανά, έτσι, ποτέ δεν ξέρεις. Και δεν ξέρω, είναι μεγάλη πρόκληση το ότι θα παίξει ξανά ο Ηρακλής στην Ευρώπη. Νομίζω για μένα αυτό ήταν πολύ σημαντικό βήμα. Αυτό ήταν και η επόμενη ερώτηση, ότι έπαιξε και αυτό το ρόλο του, έτσι, ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, τις είχαμε ξεχάσει λίγο. Σίγουρα, και νομίζω ότι ο κόσμος του Ηρακλήδη ψάει για τέτοια παιχνίδια. Αυτό γιατί ακριβώς. Έχει μάθει τα προηγούμενα χρόνια να πρωταγωνιστεί στο Champions League και σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας ώστε να χαρεί ο κόσμος και να φτάσουμε τον Ηρακλή όσο πιο ψηλά γίνεται και στην Ευρώπη. Πορτογαλία ή Κύπρος, ή δεν έχεις θέμα. Βάσει τη κλήρωση για. Α, δεν έχει πάει, έτσι. Ευκαιρία είναι. Ευκαιρία. Δεν έχω πάει. Μπενφίκα ή Πάφος, έτσι το κάνω συγκεκριμένα. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, να σου πω την αλήθεια. Όποιος είναι αντίπαλος, εμείς θα προσπαθήσουμε, θα προετοιμαστούμε να τον αντιμετωπίσουμε, ώστε να κερδίσουμε και να περάσουμε στην επόμενη φάση. Με θετικό σωτήρι το γεγονός ότι το δεύτερο μάτς είναι εδώ, σε μια μίκρα που θα βράζει, φαντάζομαι. Σίγουρα τώρα στο μετακόσμιο μαζί η ομάδα νομίζω μεταμορφώνεται. Πόσο μάλλον όταν οι παίκτες είναι Έλληνες. Και ίσως είναι η ομάδα με τους λιγότερους, και θα είναι και φέτος με τους λιγότερους ξένους, έτσι. Πέρυσι σχεδόν όλες είχαν 3 με 4, να μην πω όλες είχαν 4. Ο Ηρακλής είχε έναν. Και φέτος θα δούμε, μάλλον και εκεί πάει πάλι δουλειά, αλλά είδαμε. Κοιτάξτε, εμένα η άποψή μου στο θέμα αυτό είναι ότι υπάρχουν τόσο πολύ καλοί ποιοτικά Έλληνες παίκτες που είναι κρίμα να μην χρησιμοποιούνται και να παίρνουν κάποιον ξένο τον οποίο πολλές φορές δεν ξέρουμε κιόλας πώς μπορεί να παίξει και πώς μπορεί να ανταπεξέλθει σε πολλές έδρες και σε δύσκολα παιχνίδια. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ καλοί Έλληνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άνετα. Γι' αυτό που ανέφερες πάντως, πάω λίγο πίσω ξανά την κουβέντα για το πρωτάθλημα, πέρα από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που τις έζησες και τις δύο ομάδες από πολύ κοντά και τα τελευταία χρόνια έχουν και πάρα πολλά χρήματα να ξοδέψουν και να δαπανίσουν στο βόλεϊ, προκύπτουν και άλλες ομάδες τώρα που έχουν έτσι μια οικονομική δύναμη, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω κάπως έτσι, δηλαδή και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός θα παίξει αυτό το ρόλο του ή δεν το κοιτάς το... Πού πάνε τα χρήματα, πού πάνε τα budget, πού πάνε τα μεγάλα ρόστερ. Κοιτάξτε, στην προκειμένη περίπτωση είναι κάτι που ναι, με ενδιαφέρει το οικονομικό, αλλά δεν είναι ότι θα πάρω και μια απόφαση τόσο πολύ ώστε να πάω σε μια ομάδα. Πιο πολύ είναι το αγωνιστικό κομμάτι και σε ποια ομάδα θα πάω, έτσι. Το ότι υπάρχουν τέτοιες ομάδες φέτος που βλέπουμε ότι μπαίνει δυνατά και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Μιλάω για τον ανταγωνισμό κυρίως και τους αντιπάλους που θα έχει να κλείσει. Είναι πολύ καλό νομίζω για το βόλεϊ και θα γίνει ακόμα καλύτερο το επίπεδο και φέτος και την επόμενη χρονιά. Το μόνο είναι να γίνουν καλές κινήσεις και να μην κάνουν πάλι λάθη επιλαθών όπως κάνουν τα προηγούμενα χρόνια και φτάσαν σε αυτά τα σημεία οι ομάδες αυτές. Ναι. Και στο τέλος να κερδίζει ο Ηρακλής, όπως λέει ο Λίνεκερ για τους Γερμανούς. Μακάρι. Στο βόλεϊ υπάρχει άλλο ρήτο. Ωραία. Μακάρι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς επέστρεψες για ακόμα μια φορά. Γερός να είσαι και θα τα πούμε. Να είσαι καλά, Σωτήρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Σωτήρη Σωτηρίου, εμπειρότατος, ένα παιδί που τον θυμάμαι. Παιδί ήταν, 20 ετών, που είχε έρθει στην ομάδα το 2008. Με Κρίστιασον, προπονητή, ο Ηρακλής που είχε πάρει το πρωτάθλημα. Τι είχε τότε, είχε Νίλσον, σίγουρα, είχε Ριβέρα, είχε Άχρεμ, είχε Κωνσταντίνοφ, είχε Πετρέα, Κράβαρκ είχε, Σωτηρίου είχε, Πιπέρια είχε. Ξεχνάω τώρα κάποιος, σίγουρα. Μπρούξ είχε, πόσοι μου μένουν για τη δωδεκάδα. Αυτή πάνω κάτω. Ήτανε που Σμαραγδί είχε, ορίστε, να μου ήρθαν όλοι σχεδόν στο μυαλό. Ήταν το πρώτο ποτάθλημα του Σωτηρίου που επιστρέφει, μακάρι να είναι σημαντικό, να πάρει κανένα τίτλο και φέτος με τον Ηρακλή, γιατί όχι, κύπελο και λυκάπ είναι θεσμοί που μπορείς να
τους διεκδικήσει, το απέδειξε και πέρυσι ο Ηρακλής. Ο Σωτηρίου που έχει 5 πρωταθλήματα, 4 κύπελα, 2 League Cup, 2 Super Cup και ειδικά τα τελευταία χρόνια, τελευταίες 2 σεζόν στον ΠΑΟΚ, όσοι παρακολουθούσατε παιχνίδια Α1, διαπιστώνατε ότι όποτε χρειαζόταν, δήλωνε παρόν και με το παραπάνω. Πρόπερση το πρωτάθλημα μέσα στο Ρέντι είχε Σωτηρίου πρωταγωνιστή. Έναν από τους πρωταγωνιστές, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, να μην γινόμαστε υπερβολικοί, αλλά είναι, θεωρώ, μια επιλογή που μπορεί να βοηθήσει. Με Προύσαλη, με αδέρφια Μούχλια, με Τζιουμάκα, Στέλιο Τζιουμάκα, γιατί ο αδερφός του είναι στην ΑΕΚ, βασικός διαγώνιος, ο Γιώργος, που και αυτός τον Ηρακλή ξεκίνησε. Με Μπαμπαλιού, τα Αρμενάκη, με το καλό να ανακοινωθούν. Με δύο Έλληνες ακραίους που ελπίζουμε να έρθουν. Και δεν αποκλείεται να πάμε σε μοντέλο που δεν θα έχει ξένο κεντρικό όπως πέρυσι, αλλά θα έχει ξένο ακραίο. Θα δούμε, όμως όλα αυτά είναι λίγο θεωρητικά. Τώρα, για το βόλεϊ να προσθέσουμε ότι την Τετάρτη μεθαύριο βγαίνουν οι αποφάσεις, οι πρώτες χρονικά για τις αδειοδοτήσεις. Υπάρχει ένα θέμα στον Ηρακλή, αλλά υπάρχει και αισιοδοξία ότι θα το παρακάμψουν και αν όχι την Τετάρτη μας έρχεται, τις επόμενες μέρες θα πάρθει η άδεια, όπως έγινε και πέρυσι με τη δεύτερη και όχι με την πρώτη. Δεν έχει σημασία αν θα πάρεις την άδεια με την πρώτη ή τη δεύτερη, σημασία έχει να πάρεις την άδεια, να τελειώνεις με αυτό. Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι δόθηκε πολύ πολύ μεγάλη μάχη για να πάρει ο Ηρακλής αδειοδότηση και να παίξει το πρωτάθλημα της Α1 και φέτος μάχη δίνεται, αλλά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, μακάρι να πάνε όλα καλά τις επόμενες ημέρες. Την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε, θα τους βγάλουμε όλους όπως καταλαβαίνετε στην ώρα για μπλε, και ο Προύσαλης βγήκε και ο Βασίλης ο Μούχλιας βγήκε και ο Σωτηρίου σήμερα, μακάρι να υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις να βγάλουμε και τους υπόλοιπους. Αυτό, γι' αυτό είναι αυτή εδώ η εκπομπή, για να ακούτε τους πρωταγωνιστές, και δυστυχώς είναι μόνο αυτή εδώ η εκπομπή, γιατί γενικότερα στα Ερτζιανά δεν ακούτε και πολλά, πόσο μάλλον για το βόλι του Ηρακλή. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι φέραμε γούρι και χαιρόμαστε στον Βασίλη τον Μούχλια. Αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που τον φιλοξενήσαμε, του είχαμε πει καλή επιτυχία στον beach volley και πήρε το χρυσό άτιμος μαζί με τον συμπαίκτη του, τον Γιώργο τον Μιχελάκη, από τα Χανιά. Στην αρχαία Ολυμπία τον είχαμε τότε στον αέρα. Μας μιλούσε εδώ στην ώρα για μπλε για την ανανέωση με τον Ηρακλή και μας έλεγε είμαστε στο δρόμο για την αρχαία Ολυμπία. Και τις επόμενες μέρες πήγε, την επόμενη μάλλον μέρα, πήγε και πήρε το χρυσό μετάλλιο στο beach volley και μπράβο του. Θυμίζουμε ότι ο Ηρακλής πήρε πρωτάθλημα Ελλάδος στο beach volley με τον Ευγενίδη πριν από μία μισή εβδομάδα κάπου εκεί. Και πια, μιας και λέμε για τα χρυσά μετάλλια, έτσι να πούμε πούντο, να το. Γιατί ο Ηρακλής είναι τεράστιος σύλλογος και για αυτό το λόγο, γιατί έχει διακρίσεις, μετάλλια και πανελλήνιους τίτλους και σε άλλα αθλήματα που προτρέχουν κάποιοι και τα κοροϊδεύουν γιατί δεν τα κατακτούν οι ίδιοι. Γιατί όταν τα κατακτούν οι ίδιοι δεν θα τα κοροϊδεύουν. Για παράδειγμα, θα βγουν πολλοί και θα κοροϊδέψουν αν πω εγώ ότι ο Ηρακλής πήρε πρωτάθλημα Ελλάδος στη συγχρονισμένη κολύμβηση. Αλλά αν αύριο μεθαύριο κάποιοι άλλοι σύλλογοι πάρουν σε αντίστοιχα αθλήματα μη εμπορικά πρωταθλήματα Ελλάδος, θα γίνουν πρωτοσέλιδα. Έτσι πάνε αυτά. Τα ξέρουμε χρόνια τώρα. Να δώσουμε πολλά πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στα χρυσά κορίτσια του Ηρακλή, στο τμήμα συγχρονισμένης κολύμβησης που κατέκτησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα με τις αθλήτριες Καραγιάννη, Μάνου, Αϊβαζίδη και Μασμανίδου. Εξίσου καλά πήγαν και άλλες δύο συμμετοχές που κατέκτησαν 5η και 12η θέση με τις Σαουλίδη, Ευαγγέλου, Βαρδουλή, Σαραφούδη, Δημητριάδου και Πάτκου. Πολλά πολλά συγχαρητήρια για το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ξαναλέω, τα κορίτσια Καραγιάννη, Μάνου, Αϊβαζίδη και Μασμανίδου, οι καλύτερες στην Ελλάδα στη συγχρονισμένη κολύμβηση. Γιατί ο Ηρακλής είναι και εκεί πρώτος. Τι να κάνουμε. Σας θυμίζω για ακόμη μια φορά ότι, πώς το λέμε αυτό που αρέσει το Χαρίλα ο Μπίλη, διάβλος επικοινωνίας. Μπράβο.
ότι έχουμε ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με τον αδερφικό μας φίλο πλέον τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, τον καπετάνιο Κώστα από την Κιανόλευκη Λευκάδα, όπου κάθε μέρα κάνει τις υπέροχες κρουαζιέρες του από τον Ιδρύ. Φεύγει 9 το πρωί, πάει Εγκρεμνούς, Πόρτο Κατσίκι, Σκορπιό, Κεφαλονιά, Ιθάκη και 7-8 το απόγευμα γυρίζει πίσω. Όποια Ηρακλάκια, όσα Ηρακλάκια, άντρες, γυναίκες, παιδιά, θέλουν να ζήσουν αυτή την πολύ ωραία εμπειρία, δωρεάν φυσικά, να επικοινωνήσουν με την εκπομπή και εμείς θα τους στείλουμε κούτρα να το ζήσουν. Θα πάνε δηλαδή, εφόσον έχουν αποφασίσει να κάνουν τις διακοπές τους στη Λευκάδα, γιατί όχι να μην εκμεταλλευτούν αυτό που προσφέρουμε κάθε καλοκαίρι, και ευχαριστώ τον καπετάνιο πάρα πολύ και φέτος. Εφόσον κάποια Ηρακλάκια αποφασίσουν να βρεθούν στη Λευκάδα, γιατί να μην το κάνουν την κρουαζιέρα, τη δωρεάν, σε όλα αυτά τα νησάκια που προαναφέραμε και να περάσουν υπέροχα. Μπορούν είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω mail, είτε μέσω μηνύματος, είτε μέσω Facebook να επικοινωνήσουν, να μας δώσουν το ονοματεπώνυμό τους και εμείς να το μεταφέρουμε στον καπετάνιο και να πάνε να περάσουν όμορφα. Έχει έρθει ο Δημήτρης Ζαναξής, στον οποίο θα δώσω τη σκυτάλη για το φιλικό που ακολουθεί. Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ? Σφίξαμε, έτσι. Σφίξαμε. Με τόσα που έχουν γίνει, πού να κάνεις πρόβλεψη. Λοιπόν, σας αφήνω στα χέρια του Δημήτρη. Πρώτα Θεός, αύριο, με την ώρα για μπλε. Κατά πάσα πιθανότητα με χαρίλα θα το δούμε. Αν δεν προκύψει κάτι φοβερά ειδησιογραφικό που να μας κάνει να έχουμε συνεντεύξεις, θα δούμε πώς θα πάει το θέμα μας και η εκπομπή μας. 7 με 8, εδώ, να είστε καλά.